πριν αποχωρήσει από την Κρήτη έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο η Μπάρμπαρα, η οποία επεφύλασε μια δύσκολη νύχτα για τους ορεινότερους δήμους του νησιού. Η νύχτα που μας πέρασε ήταν η πιο δύσκολη από αυτό το κύμα. Χθες το βράδυ είχαμε αδιάκοπη πολύ σφόδρη χιονόπτωση όλη τη νύχτα μέχρι νωρίς τα ξημερώματα και όπως βλέπετε συνεχίζεται και τώρα η χιονόπτωση. Στο αεροπέδιο Λεσιθίου, μετά από μια ολονύχτια έντονη χιονόπτωση, το χιόνι μέσα στον κάμπο φτάνει στο 1 μέτρο, ενώ στα χωριά τους 70 πόντους. Το χιόνι έχει ξεπεράσει τους 70-80 πόντους στα χωριά μέσα. Στον κάμπο ξεπερνάει και το 1 μέτρο. Και στα ορεινά, στους δρόμους που κατευθύνονται στα ορεινά, φτάνει και τα 2 και τα 3 μέτρα το χιόνι. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Εκχιονιστικά μηχανήματα προσπαθούν να κρατήσουν το δρόμο προς τα χωριά ανοιχτό. Ωστόσο, απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Οι επιχειρήσεις σήμερα συνεχίστηκαν όπως τόνισε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λεσιθίου, προκειμένου να επιχειρηθεί διάνοιξη δρόμων προς τα πνημμυνιοστάσια, που το χιόνι είναι πολύ και οι συνθήκες διάνοιξης δύσκολες. Είχαμε πάει στο συγκεκριμένο μέρος, στον Άγιο Μανώλη, είχαμε πάει μέχρι τα όρια του Δήμου προχθές. Θα ξαναπάμε και σήμερα, εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν. Έχουμε πάει σχεδόν σε όλα τα πνημμυνιοστάσια και συνεχίζουμε και σήμερα και στα χωριά μέσα. Ο περιφερειακός δρόμος, βέβαια, που είναι η προτεραιότητά μας. Στο οροπέδιο Λεσιθίου, το βράδυ της Τρίτης, ασθενοφόρο χρειάστηκε να μεταφέρει μικρό παιδί με έγκαυμα στο πρόσωπο. Ευτυχώς ο δρόμος ήταν ανοιχτός και από το κέντρο υγείας το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύο νοσοκομείο. Αναχώρησε αργά το βράδυ. Το ασθενοφόρο μέσα σε χιονοθύελα, πραγματικά σφοδρή χιονοθύελα, με τη συνοδεία του Δήμου πάντα. Και ευτυχώς ήταν οι δρόμοι καθαροί και κατάφερε το ασθενοφόρο με αλυσίδες να περάσει και να φύγει. Ειδικά στο ορεινό κομμάτι που είναι περίπου στα 1100 μέτρα, ήταν μεγάλη ανησυχία αν θα τα καταφέρει. Τελικά τα κατάφερε το ασθενοφόρο και μπράβο και στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επιχείρηση στήθηκε και στις γωνιές τα ξημερώματα, που ένα όχημα, πιθανά λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, έπεσε μέσα σε ένα λιόφυτο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Και στα Ανόγια η χιονόπτωση ήταν έντονη και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Επιποδώς μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούσαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Οι χιονοπτώσεις περιοδικά, βέβαια, θα συνεχιστούν και σήμερα σε ψηλότερα, βέβαια, σε μεγαλύτερα υψόμετρα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Παρ' όλα αυτά δεν